πολιτεία, ένας αξιωματούχος της ελληνικής πολιτείας, που η ίδια η πολιτεία του εμπιστεύθηκε τέτοια μυστικά, αν ισχύουν αυτά που λέει ο κύριος Πάνταλος, και για τα οποία όφιλε εκ του νόμου και εκ του καθήκοντος να διαφυλάξει το απόρριτο, να τα αποκαλύπτει, εκθέτοντας και τη χώρα, αλλά και υπαλλήλους αυτής της χώρας, στελέχη της χώρας, των μυστικών υπηρεσιών, των διπλωματικού σώματος, σε κίνδυνο αντιπίνων και διαταράσσοντας σχέσεις της χώρας με άλλες χώρες. Αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα. Είναι αδιανόητο που με μια λογική φεδρότητας και αστεϊσμού βγαίνει ο τέος υπουργός εξωτερικών να ανοίξει τέτοια ζητήματα σε αυτή τη συγκυρία. Και θέλω να σας πω κάτι. Εδώ με βάση το άρθρο 46 του ποινικού κώδικα. 146 παράγραφος 1 του ποινικού παράγραφος κώδικα. 1. Αλλά και το άρθρο 141. Μάλιστα. Του προσέξτε, κύριε Τάτσι. Εδώ λέει ότι όποιος με πρόθεση και παράνομα παραδίδει ή αφήνει να περιέλθουν στην κατοχή και γνώση άλλου έγγραφα, σχέδια ή άλλα πράγματα ή ειδήσεις που τα συμφέροντα της πολιτείας ή τον συμμάχο της επιβάλλουν να τηρηθούν απόρριτα απέναντι σε ξένη κυβέρνηση, τιμωρείται με κάθεξη μέχρι 10 ετών. Εσείς, το διαβάζουμε, εσείς... Αλλά λέει και το άρθρο, συγγνώμη που σας διακόπτω, και το άρθρο 141, όποιος με πρόθεσή του και με οποιοδήποτε ενέργειες εκθέτει το ελληνικό κράτος ή σύμμαχό του ή κατοίκους σε κίνδυνο αντιπίνων ή εκθέτει σε κίνδυνο διατάραξη φιλικές σχέσεις του ελληνικού κράτους. Ο κύριος Πάγκαλος, βέβαια, χτες στην εκπομπή στο Βήμα FM με τον Βασίλη Χιώτη, που είναι η εκπομπή του Βασίλη Χιώτη, ναι, και φιλοξενείται ο κύριος Πάγκαλος. Ναι, από εκεί, από εκεί έγινε η όλη διαδικασία. Ναι. Είπε, βέβαια, έχουν περάσει χρόνια, έχει παραγραφεί. Μήπως υπενήσετε ότι το λέω γιατί περάσαν 20 χρόνια ή. Κοίτα. Το τελεστένα δίκημα διεπράχθη πριν από 20 χρόνια. Εσείς μα του κάνετε μήνυση γιατί σήμερα το δημοσιοποιεί. Το αντικείμενο, κύριε Παπαδάκη, αυτή τη στιγμή αυτό που συζητάμε, δεν είναι το αδίκημα, αν είναι αδίκημα, των υποκλοπών που τελέστηκαν τότε. Αλλά η δημοσιοποίηση γιατί, του θέματος. Γιατί εκείνο το αδίκημα, οι υποκλοπές, αν γίνανε με εντολή αρμόδια της κυβέρνησης ή κάποιου φορέα που είχε αυτή την ευθύνη για να υπερασπιστούν κάποια εθνικά συμφέροντα.